بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولذوقش نيكسون الله كيرين كيفلوجيا نسنذوب تون تلفتو تو بروفيتي تون محمد صلى الله عليه وسلم. Σε αυτό εδώ το χητικό θα περάσουμε στο hadith νούμερο 28. Hadith νούμερο 28 από τα 40 hadith του Ιμάμ Ναούι. Από τον Αμπουναγίχ Αλ-Ιρμπάντ Ιμπν Σαρία, όπου είπε ο Απόστολος του Αλλάχ Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασάλλαμ, μας έδωσε μία εις βάθος ουσιαστική συμβουλή, όπου φοβήθηκαν οι καρδιές μας και έφεραν δάκρυα στα μάτια μας. Του είπαμε, ο Απόστολε του Αλλάχ, είναι σαν να μας δίνεις μία αποχαιρετιστήρια νουθεσία, γι' αυτό συμβούλεψέ μας. Και ο Απόστολος Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασάλλαμ απάντησε, «Σας συμβουλεύω να φοβάστε τον Αλλά και να ακούτε και να υπακούετε τους αρχηγούς σας, ακόμα κι αν είναι ένας σκλάβος. Πράγματι, όποιος ζήσει από εσάς μετά που θα φύγω, θα δει πολλές διαφωνίες, διαμάχες, λεκτικές αντιφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν να εμένετε και να είστε προσκολλημένοι στην σούνα μου και στην σούνα των Χαλίφιδων. Προσκολληθείτε γερά και προσέξτε τις επινοήσεις, τις καινοτομίες, διότι όλα τα καινούρια σε θέματα θεολογίας και δογματικής είναι μπίντα, επινόηση, αίρεση και κάθε μπίντα είναι πλάνη από τον ορθό δρόμο. Το hadith είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Αμπού Νταούντ, νούμερο 4607, όπου καταγράφεται και στην Σούνναν του, η γνωστή συλλογή του. Αυτό είναι και το hadith νούμερο 28 από τις 40 hadith του Ιμάμ Ναούι. Να περάσουμε στην επεξήγηση, έτσι όπως το επεξηγεί ο Αλλάμα ο Σheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Σας συμβουλεύω να φοβάστε τον Αλλά, δηλαδή να φοβόμαστε τον Αλλά, να έχουμε φόβο για την τιμωρία του. Και αυτή είναι η ουσία της τάκουα. Αυτή είναι η ουσία της θεοσέβειας, όπου οφείλει και πρέπει να έχει ένας πιστός. Και αυτό εξωτερικεύεται με το να τηρούνται οι εντολές του Αλλάχ Σουμπχάνα Βα Τα'άλα και να απέχουμε από το απαγορευμένο. Και βεβαίως αυτή η υπακοή προς τις εντολές πρέπει να γίνεται όχι μόνο με το στοιχείο του φόβου, αλλά επίσης με το στοιχείο της ελπίδας και της αγάπης. Και να ακούετε και να υπακούετε υπακοή στους κυβερνήτες, σε αυτά που διατάζουν, σε αυτά που απαγορεύουν, και ο μόνος λόγος για ανυπακοή προς αυτούς είναι όταν διατάζουν και καλούν στο χαράμ, στην αμαρτία, έτσι όπως καταγράφεται και σε αυθεντική ρίση του προφήτη sallallahu alaihi wasallam, όπου λέει «Η υπακοή είναι μόνο σε αυτό που επιτρέπεται». Ακόμα κι αν είναι ένας σκλάβος, ακόμα κι αν ο κυβερνήτης είναι ένας σκλάβος, τότε οφείλουμε να τον υπακούσουμε για το καλό της ενότητας, για το καλό της τάξης, όπως λέει και ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βα Τα'άλα σε σούρατε Νισά, άγια νούμερο 59, «Ο εσείς που πιστεύετε, υπακούετε στον Αλλά και υπακούετε στον Απόστολο και σε όσους ανάμεσά σας έχουν εξουσία πάνω σας». Συνεχίζουμε με το hadith. «Πράγματι, όποιος ζήσει από εσάς μετά που θα φύγω, θα δει πολλές διαφωνίες, διαμάχες, γι' αυτό λοιπόν να εμένετε και να είστε προσκολλημένοι στην σούνα μου και στην σούνα των Χαλίφιδων». Και πράγματι, τα πράγματα στην ιστορία μετά τον Απόστολο έγιναν έτσι όπως τα προφήτευσε. Εμφανίστηκαν πολλές διαμάχες, ιδιαίτερα κατά το τέλος της περίοδου των Σαχάμπα. Γι' αυτό τους προειδοποίησε ότι πρέπει να μείνουν στην πίστη με προσκόλληση στην Σούνα και στην Σούνα των Ορθόδοξων Χαλίφιδων. Που οι τέσσερις από τους κορυφαίους είναι ο Αμπουμπάκρ, ο Όμαρ, ο Ουθμάν και ο Άλι, ραδιαλλάχου ανχουμ. Δηλαδή, να ακολουθούμε την σούνα του προφήτη με βάση την μεθοδολογία των Σαχάμπα, ραδιαλλάχου ανχουμ. Γιατί ποιος κατανόησε καλύτερα την σούνα εκτός από αυτούς, οι οποίοι έλαβαν από πρώτο χέρι την γνώση. Συνεχίζουμε με το hadith, προσκολληθείτε γερά και προσέξτε τις καινοτομίες, διότι όλα τα καινούρια σε θέματα θεολογίας δογματικής είναι μπίντα, επινόηση, αίρεση και κάθε μπίντα είναι πλάνη από τον ορθό δρόμο. Και η προσκόλληση εδώ,
Στο αραβικό κείμενο περιγράφεται ως το να δαγκώσουμε γερά αυτή την μεθοδολογία του προφήτη عليه الصلاة والسلام και τον Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ. Δηλαδή έντονη και δυνατή προσκόλληση με συνέπεια να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί απέναντι στην αίρεση και στην κάθε επινόηση που προκύπτει σε διάφορα θεολογικά και δογματικά θέματα περί Ισλάμ. Κάθε επινόηση οδηγεί στην αίρεση και κάθε αίρεση είναι πλάνη από τον ορθό δρόμο. Και εδώ είναι το τέλος αυτής της επεξήγησης. Αναφέραμε το hadith νούμερο 28 από το 40 hadith του Ιμάμ Ναούι. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته